δώσουμε ένα μπράβο στην αγαπημένη μας την Αθήνα, γιατί πάλι ανακηρύχθηκε κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός για το 2022. Σύμφωνα με τα World Travel Awards, πρέπει να σου πω, Μάριον. Και διακρίθηκε έτσι ανάμεσα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Παρίσι, η Ρώμη, έτσι. Είμαστε ο πρώτος προορισμός εμείς. Παλιότερα ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, διότι όλοι μιλούσαν για την Ελλάδα και τα νησιά, αλλά προσπερνούσαν την Αθήνα. Φαίνεται ότι το στοίχημα έχει κερδιθεί. Βέβαια. Και πλέον η Αθήνα είναι προορισμός και όχι μόνο, αλλά και στην κορυφή. Στην κορυφή, έτσι. Συγχαρητήρια στην Αθήνα. Και τώρα φεύγουμε σφαίρα στο νούμερο 4 να πάμε στην Κίνα και θα γνωρίσετε τα Shane Babies. Shane Babies, κάτι μου λέει αυτό. Είναι αυτά τα τρία τρίδημα, φυσικά κοριτσάκια, τα οποία κάνουν χαμό αυτή τη στιγμή στην Κίνα και σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί ο πατέρας τους αποφάσισε... Κοίτα τα παπουτσάκια όλα ίδια στη σειρά. Και ναι, δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ότι δεν φοράνε μόνο τα ίδια ρούχα, πάνε μαζί όλα. Δηλαδή, εδώ τους χωρίζει ένα αγοράκι και θυμώνουνε, γυρνάνε και θυμώνουν και τα τρία. Η καθημερινότητά τους είναι ότι σηκώνονται μόνα τους, βοηθάνε το ένα το άλλο να ετοιμαστεί, μετά μπαίνουν στην παράταξη σε σειρά από το πιο μεγάλο που βγήκε πρώτο μέχρι το τελευταίο και ακολουθούν τον πατέρα του σε μια ρουτίνα τέτοια, ο οποίος είναι και μόνος του. Είναι single father, ας μπορούμε να το πούμε. Τα ξεχωρίζει, γιατί είναι ολόγια, έτσι. Πάνε έτσι. Αυτά είναι τα Shane Babies τώρα, έτσι. Τα Shane Babies, ναι. Και εδώ θα τα δούμε τώρα πάλι. Θα κατέβουν από αυτό. Τα κρατούσε με ένα μικρό σκηνάκι όταν ήταν μικρά για να μην τα χάνει. Και πάλι μπαίνουν παιδιά στη σειρά, κοιτάξτε τα, και φεύγουν. Πιάνει το ένα το άλλο και πάνε μαζί. Οριακά influencers τα μωράκια, τα Shane Babies. Είναι viral, παιδιά, παντού. Φαίνεται. Είναι πολύ χαριτωμένα. Εύχομαι να είναι και πολύ ευτυχισμένα. Φαίνεται, ναι, είναι. Ο πατέρας πάρα πολύ νέος εντωμεταξύ. Ναι. Τέλος πάντων, θέλετε να δείτε το πιο μεγάλο είδος κουνελιού. Βέβαια. Πάμε να το δούμε. Αυτό που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας είναι ο Φλαμανδός γίγαντας, παιδιά. Τι και αυτό, είναι καλέ. Το μεγαλύτερο είδος κουνελιού στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι ξεπερνά τα 10 κιλά. Το τρώει το φαΐ του, Το τρώει πάρα πολύ. Είναι ιδανικό για κατοικίδιο, λέει. Γιατί είναι πάρα πολύ ήρεμο και κάνει πολύ καλή συντροφιά στα παιδιά. Θα μας πει ο Βασίλης ο Πανουριάς. Θα μας πει ο Βασίλης, βέβαια. Ο οποίος έχει εμπειρία. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα pet κουνελάκια. Έχουμε και στην Ελλάδα, αλλά το συγκεκριμένο είδος εκτρεφόταν, λέει, στη Φλάνδρα του Βελγίου. Ναι. Ήταν ιδανικό, ήταν και το τρίχωμά του κυρίως. Και επειδή είχε έτσι πολύ δυνατά οστά, πολύ μειώδες σώμα, ήταν το πιο δυνατό είδος κουνελιού που έχουμε δει. Είναι σε όλο τον κόσμο αυτό. Και πρέπει να σου πω το μεγαλύτερο ξεπερνάει τα 22 κιλά και το 1,30 σε μήκος. Του συναδέλφου μας του Βασίλη λέει δεν είναι ούτε όσο το αυτί του. Το δικό του κουνελάκι. Δεν ταΐζει κανένα ο Βασίλης μας το κουνέλι του. Εμένα οριακά με τρομάζει λίγο. Δεν ξέρω, δηλαδή άμα την ώρα που κοιμόμουν αρχόταν από πάνω να με μυρίσει. Θα ήταν λίγο. Εντάξει, είναι πολύ όμορφο, είναι γλυκούλικο. Και... ναι, μην με περάσει διακαρότο, λέει και ο Γιάννης από πάνω, όχι συντάκτης μας. Μην μας περάσει διακαρότο αυτό. Άντε βρε, άμα το ταΐζεις, όχι. Και τώρα νομίζω πρέπει να πάμε κατευθείαν στο νούμερο 2 που έρχεται η Άλεξ Σκοτ και δίνει το δικό της μήνυμα μέσα από το Μουντιάλ. Παίζει μπάλα. Η ανταποκρίτρια που βλέπετε εδώ του BBC, η Αγγλίδα Άλεξ, αποφάσισε την ώρα που μετέδιδε τον αγώνα που γινόταν στο Μουντιάλ να φορέσει το απαγορευμένο, αν μπορούμε να πούμε έτσι σε εισαγωγικά, περιβραχιόνιο, το οποίο συμβολίζει την One Love ουσιαστικά, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ενώ είχε απαγορευτεί και δεν μπορούν να το βάλει κανένας από τους παίχτες λόγω του ότι ξέρουμε ότι θα πάρει κόκκινη κάρτα, εκείνη βγήκε με πολύ θάρρος, ρε παιδί μου, να κάνει τη σύνδεσή της φορώντας το με όλο τον κόσμο και το στάδιο να τη χειροκροτεί και στα social media να λένε ότι μπράβο που έδειξε το θάρρος σε αυτή την χώρα που ουσιαστικά καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα να βγεις και να στηρίξεις τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Θα μπορούσε να έχει και κυρώσεις, αλλά μπράβο τους που το ρίσκαρε. Μπράβο. Φυσικά. Τους. Σε έτσι, δίκτυο, στο BBC, δηλαδή σε όλο τον κόσμο έγινε viral η Άλεξ και μπράβο τη. Πολύ καλά έκανε. Δεν φοβήθηκε να πει αυτό που πιστεύει. Έτσι πρέπει. Και στο νούμερο 1 πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Είσαι έτοιμη? Πανέτοιμη, φύγαμε. Πάμε. Πρέπει να σας πω ότι έχει βγει μία εφαρμογή, παιδιά, η οποία λέγεται AI Time Machine. Οπα. Η οποία τι σου κάνει, επεξεργάζεται τις φωτογραφίες σου και στην ουσία σου δημιουργεί υπερεαλιστικά πορτρέτα που σε ταξιδεύει στο Μεσαίωνα, στη Ρώμη, στην αρχαία Ελλάδα. Οπότε επεξεργάζεται τη φωτογραφία σου και τη δημιουργεί έτσι ώστε να φαίνεται. Σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Ακριβώς. Πώς θα ήσουν δηλαδή, αν ζούσες τότε, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να σε κάνει καουμπόι, σε κάνει αστροναύτη, βλέπεις εδώ πέρα.
Λειτουργεί, α πούμε, πιστεύει αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι λειτουργεί. Να, Viking. Εγώ το δοκίμασα. Δεν ξέρω τώρα, μα, γιατί παίρνει και κάποιες ώρες. Από 30 λεπτά μέχρι και 2 ώρες για να επεξεργαστούν τις φωτογραφίες σου και να τις φτιάξουν. Πρέπει να δώσεις κάποιες φωτογραφίες από ό,τι μου εξηγούσαν το πρωί στο γραφείο. Πρέπει να δώσεις 2 ολόσωμες, ναι. Πορτρέτο, συγγνώμη, εσύ εμένα ασχολιόμασταν και μπούκοσε το μοντά σήμερα. Δηλαδή να φτιάξουμε φωτογραφίες στο μεσαίωνα. Ναι, ακόμα δεν ξέρω. Δεν έχει φτιαχτεί μάλλον η δικιά μου ακόμα. Να time travel can take a little while εδώ πέρα. Ενδεχομένω Δευτέρα. Τι να είμαστε, έχω μπερδευτεί. Ναι. Αύριο, Τετάρτη, μέχρι... ενδεχομένως ναι. θα την έχουμε. Μέχρι αύριο θα μας δείτε ναι. αρχαίο Έλληνα, ας πούμε. Ναι, κόλλησε το μοντάζ. Όταν ξεκολλήσει η εφαρμογή. Δοκιμάστε το στο σπίτι, θα σας πάρει κάποιο χρόνο, φανταζόμαστε. Αυτά είχαμε εδώ για σήμερα. Εμείς, εδώ θα είμαστε.